20 χρόνια του γιορτάζει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο. Η διοργάνωση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Σέρβο-Βοσνιακού Πολέμου έχει εξελιχθεί να είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού για τον κόσμο του σινεμά. Περισσότεροι από 700 επαγγελματίες του χώρου βρέθηκαν φέτος στο Σεράγεβο. Ανάμεσά τους ο Μάικλ Λι, που έδωσε ένα masterclass, και ο Μάικλ Winterbottom, το θυμόμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης. Παράλληλα όμως και πολλοί νέοι δημιουργοί από όλα τα Βαλκάνια συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Στα Βαλκάνια έχουμε νέες γενιές κινηματογραφιστών με εξαιρετικό ταλέντο που μιλούν για νέα πράγματα. Σταδιακά ο πόλεμος, ειδικά στην πρώην Ιουγκοσλαβία, βρίσκεται πλέον πίσω μας. Οι ταινίες μιλούν για αυτή τη μεταβατική περίοδο, για οικογενειακά ζητήματα, για τα νέα προβλήματα των γενιών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους του φεστιβάλ ήταν και η διάσημη Αμερικανίδα φωτογράφος Άννη Λίμποβιτς, η οποία βρέθηκε στο Σεράγεφο 20 χρόνια μετά την πρώτη της άφιξη, όταν είχε δημιουργήσει μια φωτογραφική ενότητα για τον πόλεμο και την πόλη. Υπάρχει τόση μεγάλη ενέργεια στο Σεράγεβο. Το Σεράγεβο ήταν σαν μετά από φωτιά. Τώρα τα λουλούδια και η βλάστηση έχουν επιστρέψει. Τώρα είναι πραγματικά ζωντανό και πάλι. Είναι τόσο διαφορετικό. Ήταν ζωντανό με έναν ηρωικό τρόπο πριν. Είμαι τυχερή που βρίσκομαι εδώ. Το κορυφαίο βραβείο, η καρδιά του Σεράγεβο, που συνοδεύεται από 16.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία Το τραγούδι της μητέρας μου, που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τούρκου δημιουργού Έρολ Μίντας. Ο Τούρκος ηθοποιός Φεγιάζ Ντουμάν κέρδισε για την ερμηνεία του στη συγκεκριμένη ταινία το βραβείο καλύτερου ανδρικού ρόλου. The heart of Sarajevo for best actor goes to Φεγιάζ Ντουμάν. Thank you very much. First of all, I would like to thank to all the members of the jury. Ο Ντουμάν υποδίδεται έναν καθηγητή σε σχολείο που μένει με την ηλικιωμένη μητέρα του και πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε εκείνη και την κοπέλα του, που είναι έγκυος. Η ταινία διαδραματίζεται στο κέντρο της κουρδικής συνοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το φιλμ αφορά μια κουρδική οικογένεια που ζει στην Τουρκία. Προσπαθήσαμε να δείξουμε μερικά ζητήματα που αντιμετώπισε ο κουρδικός λαός τα τελευταία χρόνια και ευχόμαστε να μην συμβούν ξανά. Η κουρδική γλώσσα δεν είναι μια γλώσσα που διδάσκεται στο σχολείο. Ήταν λοιπόν λίγο δύσκολο να δουλέψουμε με αυτή. Όταν είσαι συγγραφέας, πρέπει να χρησιμοποιείς τη γλώσσα επαγγελματικά. Ήταν η πρώτη φορά που έγραφα σε ακαδημαϊκά κουρδικά. Αφού όμως μας βράβευσαν, μάλλον κάναμε καλή δουλειά. Το ειδικό βραβείο της Επιτροπής πήγε στην γεωργιανή σκηνοθέτηδα την Ατίν Καργισβίλη και την ταινία της Νύφες. Η πρωταγωνίστρια Μαρί Κίτια πήρε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας. Η Νούτσα παντρεύεται τον πατέρα των παιδιών της, ο οποίος είναι φυλακισμένος. Τώρα μπορεί να τον επισκέφτεται στη φυλακή μια φορά το μήνα. Αλλά μια μέρα η Νούτσα θα συναντήσει στη δουλειά της έναν άλλον άντρα. Είναι η πρώτη ταινία της γεωργιανής σκηνοθέτηδας. This is based on my personal experience. Όλα στηρίζονται σε προσωπικές εμπειρίες. Ήταν δύσκολο να κάνω μια ταινία για τη ζωή μου. Πώς ανακαλύψατε την ιστορία? Ο άντρας μου ήταν στη φυλακή για 6 χρόνια. Η γεννημένη στο Σεράγεφο Ούνα Γκούνιακ κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους και ανέβηκε στη σκηνή με την νεαρή πρωταγωνίστριά της, Ήμαν Αλίμπαλιτς. Η δράση της ταινίας τοποθετείται στο Σεράγεβο την εποχή του πολέμου. Ως δώρο για τα έκτα της γενέθλια, η Σέλμα παίρνει μια ζωντανή κότα. Όταν καταλαβαίνει ότι σκοπεύουν να τη σκοτώσουν για να τη φάνε, η μικρή αποφασίζει να την απελευθερώσει για να τη σώσει. Τα πράγματα όμως θα πάρουν σύντομα δραματική τροπή. Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης περιλάμβανε 250 ταινίες από 60 χώρες. Ο θεσμός που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια σε κατάσταση πολιορκίας κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει γίνει σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου πολλές ταινίες της περιοχής βρίσκουν διεθνή προσοχή.